Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Vivian's Makeup World. Είμαι η Vivian. Σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι που θα... το περιεχόμενο του θα είναι για πινέλα. Και μάλιστα θα σας μιλήσω για τα αγαπημένα μου πινέλα από την εταιρεία Beauty is Life. Είναι μια αξιόλογη εταιρεία. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Τα πινέλα της είναι... φοβερά, είναι επαγγελματικά, είναι τέλεια. Γενικά έχουν και πολύ ωραία εμφάνιση. Θα ξεκινήσω με ένα πινέλο, είναι μπορώ να πω το αγαπημένο μου, είναι αυτό εδώ. Πρώτα απ' όλα τα πινέλα είναι σε μαύρο χρώμα. Το συγκεκριμένο είναι το 1379. Έχει και ένα στρασάκι εδώ, Σβαρόφσκι. Είναι πολύ ωραίο. Το συγκεκριμένο πινέλο έχει αρκετές χρήσεις. Μία χρήση είναι για make-up. Βάζεις λοιπόν make-up με κυκλικές... το απλώνει με κυκλικά, με κυκλικές κινήσεις. Κάνει αυτήν εδώ τη δουλειά. Και απλώνει φοβερά εκπληκτικά το make-up, το foundation. Σε ό,τι μορφή και να είναι αυτό. Μία άλλη χρήση που κάνει το συγκεκριμένο πινέλο είναι για να παίρνουμε πούδρα. Τόσο σε compact μορφή, όσο και σε ελεύθερη. Οπότε βάζουμε τα μπονάριστα, όσο ποσότητα θέλουμε, παίρνει τόσο όσο. Επειδή είναι διπλό το πινέλο αυτό, βάζοντας πούδρα, το καλό που έχει είναι ότι έχει και επιφανειακά, αλλά διεισδύει η πούδρα μέχρι μέσα, οπότε βάζοντας, βγαίνει όσο πάει και το υλικό που υπάρχει μέσα. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο έξυπνο πινέλο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να το αγοράσετε το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε και για το στραζάκι εδώ. Είναι έτσι, το κάνει πιο ενδιαφέρον και πιο looks. Λοιπόν, θα περάσω σε ένα άλλο πινέλο. Τα γράμματα εδώ δυστυχώς έχουν φθαρθεί σε κάποια. Αυτό, ας πούμε, τα έχει ακόμα σε λευκό χρώμα. Αυτό εδώ έχει φθαρθεί με τα βία. Θα σας πω ότι είναι το 1310. Μπορείτε, ένα πολύ ωραίο tip είναι να περάσετε διάφανο βερνίκι, όσο ακόμα είναι σε αυτήν εδώ την φάση τα γράμματα, όσο είναι ακόμα δηλαδή λευκά και φαίνονται, μπορείτε να περάσετε ένα διάφανο βερνίκι και να μείνουν μια ζωή έτσι. Αυτό λοιπόν είναι από την ίδια εταιρεία, πάλι είναι σε μαύρο χρώμα. Το συγκεκριμένο πινέλο είναι για πούδρα. Συγχωρείτε. Είναι για πούδρα λοιπόν. Όχι ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά που θα έκανε ένα πινελάκι για ρουζ. Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ ή για πούδρα ή για ρουζάκι. Μπορεί κάποιος να βάλει ρουζ, μπορεί να κάνει κοψίματα. Είναι ένα πολύ ωραίο πινέλο, είναι από τα βασικά πινέλα. Νομίζω ότι πρέπει να το έχετε όλοι στη συλλογή σας. Επαναλαμβάνω ότι είναι το 1310. Είναι πολύ ωραίο πινέλο. Το 1316, πάλι από την ίδια εταιρεία, είναι ένα λοξό πινέλο. Χρωματικά είναι ίδιο με αυτό. Έχει δηλαδή μπέζ και καφέ τρίχες. Είναι όλες φυσικές τρίχες, να το πω και να το ξαναπώ. Είναι φυσικές τρίχες, είναι επαγγελματικά. Είναι το 1316 το συγκεκριμένο πινέλο. Είναι ένα flat πινέλο, flat, σχετικά flat δηλαδή, και λοξό. Με τη χρήση ανοίγει λίγο παραπάνω και νομίζω ότι είναι και πιο εύχριστο όταν ανοίξει λίγο. Το συγκεκριμένο πινέλο είναι για ρουζ και είναι και για κοψίματα εδώ δηλαδή. Μπορεί να κάνει αυτήν εδώ τη δουλειά. Είναι πολύ ωραίο για κοψίματα, για τη μύτη. Είναι ένα πάρα πολύ πρακτικό πινέλο. Το επόμενο που θα σας πω είναι το 1327. Είναι ένα πινελάκι ματιών, είναι πάλι λοξό και είναι για σβήσιμο. Δηλαδή, κάνεις μία γραμμούλα κάτι στην κόγχη, είναι για καθαρά για σβήσιμο και για μιξάρισμα ουσιαστικά. Είναι πολύ ωραίο πινέλο, επαναλαμβάνω, είναι το 1327. Μ' αρέσει, το χρησιμοποιώ. Νομίζω ότι θα το δείτε σε πολλά βιντεάκια. Επόμενο πινέλο είναι το 1311. Τα γράμματα τα λέει εδώ.
γράφει Beauty is Life και μετά γράφει τον αριθμό, είναι το 1311 λοιπόν. Είναι ένα πινέλο το οποίο έχει, αν δεν κάνω λάθος, τεχνητή τρίχα, όλα αυτά που είναι για foundation ή για concealer και τα σχετικά έχουν, νομίζω λίγο πιο τεχνητή είναι η τρίχα, δεν είναι καθαρά φυσική. Είναι σε μπέζ καφέ χρώμα, επίσης όλο το πινέλο είναι μαύρο. Το συγκεκριμένο είναι για concealer, κάνει κανονικά κάτω από τα μάτια τη δουλειά αυτή. Επειδή όμως εμένα με βολεύει και για ένα άλλο, για μια άλλη χρήση, θα σας το πω. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ για κρεμούδες σκιές ή για βάσεις ματιών και βάζω εδώ τη βάση μου. Όταν δεν θέλω, ας πούμε, να χρησιμοποιήσω κάποιο άλλο, χρησιμοποιώ αυτό. Είναι πολύ ωραία για τη δουλειά αυτή που σας λέω. Το πινέλο θα σας πω ότι είναι το 1304, είναι ένα λοξό πινέλο, είναι σκληρές οι τρίχες του σχετικά, είναι πλατή και σκληρό, είναι η χρήση του για φρύδια, για να τοποθετήσουμε δηλαδή σκιά στα φρύδια ή για eyeliner, εδώ. Μ' αρέσουν αυτού του είδους τα πινέλα γιατί με μία κίνηση βγάζουν μία τέλεια γραμμή eyeliner, μπορεί και ο καθένας μάλλον να το κάνει και να βγάλει μία τέλεια γραμμή. Νομίζω ότι θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο και καλό θα ήταν να πάρετε. Το επόμενο πινελάκι είναι το 1369, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό πινέλο. Το συγκεκριμένο ενδείκνεται για φρυδάκια. Είναι πάρα πολύ μικρό βέβαια, είναι για πιο μικρές λεπτομέρειες, για φρυδάκια τα οποία είναι πιο λεπτά και μπαίνει εύκολα σκιά. Εγώ επίσης το έχω χρησιμοποιήσει και για eyeliner, όταν θέλω να κάνω μια πάρα πολύ μικρή γραμμούλα διακριτική, λεπτή, ανάμεσα από τις γλυφαρίδες, χρησιμοποιώ πάρα πολύ αυτό, όπως και για άλλα σημαδάκια που θέλω να κάνω, κάποια σχεδιάκια, είναι πολύ μικρό, πολύ όμορφο και είναι πάρα πολύ πρακτικό. Είναι αυτό εδώ λοιπόν, το πινέλο είναι το 1369, είναι από την Beauty's Life και αυτό. Επόμενο πινελάκι, φοβερό και τέλειο, έχουν σβηστεί όλα, το έχω χρησιμοποιήσει απίστευτα πολλές φορές, είναι το 1326, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα λευκό πινέλο, το οποίο βέβαια εγώ το έχω χρησιμοποιήσει τώρα και έχει λίγο έτσι γκρι μέσα. Είναι σκληρές λίγο οι τρίχες του, είναι φουντωτό έτσι και ωραίο. Έχει ένα πολύ όμορφο σχήμα. Είναι πάρα πολύ ευχριστό και πολύ, πολύ βασικό πινέλο νομίζω. Μπορείς να κάνεις σβήσιμο στην κόχη, μπορείς λίγο από κάτω, για σμόκι είναι φοβερό, δεν το συζητάμε. Κυρίως όμως είναι έτσι για να κάνει ένα πιο ωραίο ντεκραντάρισμα. Επόμενο πινελάκι είναι για eyeliner, είναι το 1331, είναι αυτό εδώ, είναι σε λευκό χρώμα. Οι τρίχες του είναι επίσης τεχνητές για να βάζει τέλεια το gel eyeliner, το υγρό eyeliner. Και αυτό είναι ένα πινελάκι που μπορείς να κάνεις με μια κίνηση, ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία γραμμή, είναι το 1331. Νομίζω ότι είναι αρκετά και αυτό χρήσιμο. Το επόμενο πινέλο είναι το 1306. Είναι ένα λευκό πινέλο με τεχνητές τρίχες. Δεν μπορεί να είναι και κάτι άλλο βέβαια, γιατί είναι για χείλια. Και στα χείλια χρειάζεται ένα πινέλο με τέτοιου είδους τρίχα, γιατί κάτι άλλο απορροφά πολύ από το υλικό, δεν βγάζει ποτέ το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα λευκό πινέλο και είναι για τα χείλη. Παίρνει τέλεια άψογη ποσότητα, τόση όση χρειαζόμαστε για να περάσουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Αν χρειαστούμε μεγαλύτερη ποσότητα, παίρναμε μία δεύτερη. Μ' αρέσει γιατί βγάζει και ακριβώς το χρώμα του κραγιόν που χρησιμοποιούμε πάνω του, πάνω στο πινέλο δηλαδή, έτσι ώστε να βλέπουμε ακριβώς ότι είναι αυτό το χρώμα και είναι fix το αποτέλεσμα. Είναι ένα πολύ ωραίο βασικό πινέλο. Νομίζω ότι χρειάζεται. Και ένα τελευταίο είναι το 1302, είναι αυτό εδώ, είναι ένα πολύ απαλό πινέλο, είναι σε καφέ χρώμα και είναι για τοποθέτηση σκιάς. Είναι για τοποθέτηση σκιάς του τόξου φρύδιου, εδώ στο δάκρυ, μπορούμε να σβήσουμε κιόλας, μπορούμε να τοποθετήσουμε εδώ σκιά, επίσης βασικό πινέλο. Όλα αυτά που σας έδειξα, σύμφωνα με τη γνώμη μου, είναι βασικά πινέλα και πρέπει να τα έχουμε όλοι στη συλλογή μας. Τιμές
Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Δεν θυμάμαι καθόλου. Πάνε πολλά χρόνια που τα πήρα τα πινέλα. Είναι βέβαια σε άψογη κατάσταση, δεν έχει χαλάσει ούτε ένα και τα χρησιμοποιώ καθημερινά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι κάποιες πληροφορίες έτσι ώστε να βρείτε για την εταιρεία. Τα συγκεκριμένα είναι από την εταιρεία Beauty is Life. Στην Θεσσαλονίκη, από όπου τα πήρα εγώ, η εταιρεία είναι η Make Me Up. Έχει πάρα πολλές αξιόλογες εταιρείες μέσα. Από τη Θεσσαλονίκη, η διεύθυνση είναι Παλαιών Πατρών Γερμανού, νούμερο 10, είναι σε όροφο. Η υπεύθυνη της συγκεκριμένης εταιρείας είναι η Ράνια Μπουντούρη, είναι μία αξιόλογη make-up artist. Κάνει μακιγιάζ σε πάρα πολλούς διασύμους εδώ στην Ελλάδα. Από όσο ξέρω και στο εξωτερικό έχει κάνει. Μπορείτε άνετα να μιλήσετε μαζί της, να συμβουλευτείτε κάποια πράγματα, είναι πάρα πολύ καλή και προσιτή. Αυτό το βιντεάκι το έκανα σήμερα για να δούνε κάποιες κοπέλες που ενδιαφέρονται να κάνουν κάποια αγορά πινέλων, να μην κάνουν κάποια λάθος επιλογή, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε κάνει κατά καιρούς κάποια λάθος αγορά, την οποία έχουμε ψηλομετανιώσει και προσπαθούμε να βρούμε μια άλλη χρήση για κάποιο πινέλο, για κάποιο προϊόν. Έτσι, γι' αυτό το λόγο και εγώ σας είπα την ειλικρινέστατη μου άποψη και γνώμη, για να μην κάνετε κάποιο λάθος. Επίσης, γνώμη μου είναι να παίρνουμε καλά πινέλα, είτε είμαστε επαγγελματίες είτε όχι. Καλό λοιπόν είναι να παίρνουμε λίγο πιο ακριβά πινέλα, λίγο πιο επαγγελματικά, έτσι ώστε να μας κρατήσουν, να μας διαρκέσουν μια ολόκληρη ζωή. Και όχι να τα αλλάζουμε κάθε 1 με 2 χρόνια. Αυτά είχα να πω. Μπορείτε να κάνετε έτσι ένα ψάξιμο για την εταιρεία, να δείτε και το site τους, το Facebook είναι Make Me Up. Σας λέω, υπεύθυνη είναι η Ράνια Ιπουντούρη, μπορείτε να δείτε και από εκείνη πάρα πολλές φωτογραφίες, πάρα πολλά προϊόντα, να τα γνωρίσετε και να τα ανακαλύπτετε κάθε μέρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, τουλάχιστον έχω αγοράσει πάρα πολλές φορές προϊόντα τους και μόλις σας έδειξα και μία ολόκληρη σειρά με πινέλα από αυτήν την εταιρεία. Ανυπομονώ για ένα καινούργιο βίντεο. Φιλιά σε όλους!